πρώτο review της νέας σεζόν και είπαμε να ξεκινήσουμε δυναμικά, γι' αυτό έχουμε έρθει στον πανέμορφο Πειραιά και στο Τζακάρου. Πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι σου είπα πριν, μόλις σου δίνω το μικρόφωνο. Καλησπέρα. Ναι, γι' αυτό το είπα πριν. Μη φωνάζεις, μόλις σου δίνω το μικρόφωνο, σημαίνει ότι δεν με παρακολουθείς στην ώρα τι σου λέω. Εντάξει. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο Τζακάρου, στον Πειραιά. Τι μπορεί κανείς να βρει στο Τζακάρου, στον Πειραιά? Το Τζακάρου αυτή τη στιγμή έχει το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στον πλανήτη. Τρελαίνομαι για τηγανιτό κοτόπουλο, να ξέρεις. Το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στον πλανήτη. Εκτός από το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στον πλανήτη, τι άλλο προσφέρετε? Το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στον πλανήτη. Μπράβο, και θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη σε πολύ λίγο. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα ο χειμώνας, να πω, το φθινόπωρο, για να μην το τραβάω μακριά. Το φθινόπωρο. Γι' αυτό ήρθαμε πρώτο επεισόδιο της σεζόν εδώ στο Τζακάρου. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Θα κάνω μια εισαγωγή, γιατί ήθελα πολύ να έρθω στο κατάστημα εδώ. Δεν τα είχα καταφέρει ποτέ. Και μόλις με πήραν τηλέφωνο, μου λένε πρέπει να είσαι εκείνη τη μέρα εκεί στο Τζακάρου. Λέω στο Τζακάρου, έχω έρθει 2 ώρες πιο πριν. Δεν είχε έρθει κανένας. Περίμενα εδώ απ' έξω να ανοίξουν τα παιδιά να μαγειρέψουμε. Πώς έχει καταφέρει, ρε παιδί μου, το Τζακάρου και έχει γίνει ευρέως γνωστό σε όλη την Αθήνα και όλοι λένε, ας πούμε, και φίλοι μου λένε πα στο Τζακάρου, να πα στο Τζακάρου, να φύγουμε, ας πούμε, τι να σου πω, από τη Νέα Ερυθρέα. Έρχονται εδώ στο Τζακάρου, τρώνε και ξαναγυρνάνε. Έχουμε πάρα πολύ καλό value for money. Είμαστε εξαιρετικά ποιοτικοί για κατάστημα fast food. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Το κάνουμε μέσα από την ψυχή μας. Εντάξει, συνεχίζουμε. Συνέχισε. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Το κάνουμε μέσα από την ψυχή μας. Και θέλουμε ο κόσμος να γουστάρει όταν τρώει και να έρχεται από περιοχές μακρινές και να μας τιμά με την παρουσία του. Είστε ψυχάρες, Μιχάλη. Έχουμε πατατούλα τηγανητή σε αυτές τις ωραίες γόνδολες. Θα την αφήσω στην άκρη, διότι δίπλα έχει πατάτα με τσένταρ μπέικον, Μαγγελή. Γιατί να φάμε την πατάτα την απλή? Πολύ ωραίο το τσένταρ, παχύρευστο ωραίο. Τηγανητή πατάτα είναι αυτή η πατάτα που λατρεύουμε από μικρά παιδιά. Εδώ έχουμε τύρο μπαλίτσες, η οποία η σημερίδα είχε 6, αλλά κάποιος έφαγε 2. Yes, who's back. Μέσα είναι έτσι. Είναι πολύ νόστιμες. Είναι από αυτά που λέω εγώ, τα στη μέση που παραγγέλνεις. Onion rings που ήταν παραπάνω, πάλι κάποιος έφαγε, φανταστικό. Το onion rings, παιδιά, είναι τρομερό. Ίσως από τα πιο νόστιμα onion rings που έχω φάει. Μου έχουν βάλει τα παιδιά και διάφορες σως. Με τα onion rings ταιριάζει η ring sauce, η οποία είναι χειροποίητη. Όλα είναι χειροποίητα εδώ στο Τζακάρου. Και επειδή είμαι μεγάλος ο σάκιας, δεν μπορώ να μην δοκιμάσω τη ring sauce. Φεύγω και μπαίνω, όπως είπε και ο Μιχάλης, στο καλύτερο πράγμα που έχει εδώ το Τζακάρου, το τηγανιτό του κοτόπουλο. Εδώ έχουμε μια μερίδα τηγανιτό κοτόπουλο. Υπήρχε και εδώ κάτι άλλο, αλλά μέχρι να έρθει λίγο εδώ δοκίμασα. Εδώ ταιριάζει η αιώλη σως. Μιλάμε για ένα έπος, το γνωρίζετε και από άλλα επεισόδια. Μου τρελαίνουμε για τηγανιτό κοτόπουλο. Θα τολμήσω να πω το πιο νόστιμο τηγανιτό κοτόπουλο που έχω φάει στη ζωή μου. Ανοίγω εγώ στο eFood το κατάλογο του Τζακάρου και έχω μόνο 3 επιλογές από όλο τον κατάλογο. Ποιες είναι αυτές? Σίγουρα στην κατηγορία του μπριός, γιατί το ψωμί μας είναι χειροποίητο από φούρναρι με δική μας συνταγή, καθημερινά γίνεται αποκλειστικά για εμάς. Άρα θεωρώ ότι το chicken melt και το φρίσκο melt είναι 2 πάρα πολύ δυνατοί κωδικοί. Θα φάω κάποια από αυτά? Σίγουρα. Εδώ είναι το φρίσκο melt, είναι με ψωμάκι μπριός, σος μακ, διπλό μπιφτέκι, smashed bacon, έχει ντοματούλα από κάτω. Πρέπει να αρχίζω να κόβω και πράγματα, γιατί δεν βγαίνει το επεισόδιο έτσι. Θα πρέπει να καλέσουμε το 166 μετά. Είναι πολύ αφρός το ψωμί. Ήδη από τη στιγμή που το αγγίζω, καταλαβαίνω το πόσο αφρός είναι. Και εμείς τους αφρούς, εδώ στα eFood Reviews, τους τιμάμε. Αυτό δεν είναι ούτε πολύ πικάντικο, ούτε πολύ γλυκό. Είναι σωστό, πολύ νόστιμο. Αντιστοίχως, επειδή τα παιδιά εδώ είπαμε, φτιάχνουν το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο σε όλο τον κόσμο, όπως είπε ο Μιχάλης, υπάρχει και για το chicken melt, πάλι με μπριός ψωμί, κοτόπουλο, bacon, cheddar, ντομάτα, μαρούλι και spicy mayo. Δεν θα το δοκιμάσω αυτό. Προτιμώ να το αφήσω λίγο στην άκρη, γιατί βλέπω εδώ 2 γόνδολες δεξιά-αριστερά. Ωραία μου! Τι είναι αυτό που κάνει το Τζακάρου να ξεχωρίζει, ρε παιδί μου, και δεν μιλάω τώρα για το φαγητό.
Πολύ ωραία απάντηση και από την ώρα που σε γνώρισα κατάλαβα ότι μιλάς με επιχειρήματα, έχεις ωραίο λόγο, είσαι στακάτος, γι' αυτό και είσαι ωραίος άνθρωπος για συνέντευξη. Αυτό λέγεται Beef Your Master. Έχει μέσα spicy mayo, smash μπιφτέκι, αυγό, μία μερίδα ολόκληρη πατάτες, bacon. Εδώ η φάση σκληραίνει αρκετά. Αλλά εντάξει τώρα, δεν έχουμε κολλώσει αλλού κι άλλο τώρα. Θα κολλώσουμε. Αυτό είναι ρε παιδί μου να έρθεις μετά από ξενύχτη που είσαι ταλαιπωρημένος. Έχεις φάει 7 ώρα το απόγευμα, έχεις βγει στις 10 και σε έχει πάρει μέχρι το πρωί 5 η ώρα. Να έρθεις να βαρέσεις ένα τέτοιο και 10, και 10 η ώρα μετά πας για δουλειά έτσι. Οπ. Ποια είναι η πιο δημοφιλής επιλογή του μενού? Chicken melt και το μπάφαλο. Chicken melt και μπάφαλο είναι τα δύο που φεύγουν αέρα. Είναι τα δύο best seller με διαφορετικά ψωμιά μεταξύ τους και δίνουμε πάρα πολύ τηγανητή πατάτα. Καλησπέρα. Mega fries, πατάτες, σος, κοτόπουλο τηγανητό, bacon, μανιτάρια. Το ψωμί είναι φρυγανισμένο, μαρούλι, τσένταρ. Ο Θεός και η ψυχή μας, σου λέει η γυναίκα σου, θα φας κάτι και λες με ένα σάντουιτς είμαι από το πρωί. Εντάξει τώρα παιδιά, αυτό είναι για τους πολύ μερακλείδες και πολύ γενναίους. Έχει και το τηγανιτό κοτόπουλο από κάτω που δοκιμάσαμε πριν. Η Φρόσο εδώ που είναι και σεφ στο μαγαζί μας λέει ότι αυτό παλιά το παίρναν για δύο άτομα. Πια το παραγγέλνουν και το τρώει ένας μόνος του. Λογικά κάπου σε μια αποθήκη έχουν τις φωτογραφίες όλων αυτών που έχουν καταφέρει να το φάνε μόνοι τους και είναι ο τείχος των νικητών στο Τζακαρού. Τι ώρες και ποιες περιοχές εξυπηρετεί το delivery? Λοιπόν, το κατάστημα λειτουργεί Τρίτη έως Παρασκευή 6 με 1, Σάββατο Κυριακή από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ και Δευτέρα κλειστά. Τι είστε ρε Μιχάλη Κομωτήριο και είστε Δευτέρα κλειστά, τι φάση δηλαδή? Δευτέρα είμαστε κλειστά κύριε Νίκος. Κύριε Νίκο. Να είσαι καλά. Εξυπηρετούμε πάρα πολλές περιοχές, το κέντρο του Πειραιά. Τραπετσόνα, Αγία Σοφιά. Γύρω-γύρω από τον Πειραιά και να πούμε και τώρα, επειδή ο Μιχάλης ντρέπεται, ότι πρόσφατα άνοιξαν και νέο κατάστημα στην Κυψέλη. Οπότε πια μπορείτε κι εσείς που είστε Κυψέλη και τριγύρω να παραγγείλετε και να απολαύσετε Τζακαρού. Θα κλείσουμε με τον best seller του Τζακαρού, το μπάφαλο. Ψωμί, τηγανιτό κοτόπουλο, blue mayo, iceberg, ντομάτα, αιόλι και μπάφαλο σος. Αν βγάλεις έξω το κοτόπουλο που τα σπάει, το τηγανιτό, το κόλπο σε αυτό το σάντουιτς, ξέρετε ποιο είναι? Η μαγιονέζα με το μπλε τυρί. Μοναδική γεύση. Μου έχουν πει εδώ οι άνθρωποι του Τζακαρού ότι δεν ολοκληρώσαμε. Έχουμε και έκπληξη σήμερα. Έχουμε και άλλο ένα, κάτι τελευταίο, κάτι τελευταίο. Μου λένε περίμενε. Να δούμε τι θα έρθει. Κοτόπουλο, τηγανιτό, από αυτό που έχουμε δοκιμάσει εδώ και μία ώρα που τρώμε, παγωτό βανίλια και πικάντικο μέλι. Αυτή τη στιγμή αυτό που θα δοκιμάσω δεν το ξαναδοκιμάσω ποτέ στη ζωή μου. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι ωραίο. Άλλο ένα in-food review. Έφτασε αισίως στο τέλος του. Κάπου εδώ θα βγει ένα γραφικό το οποίο δεν βγαίνει ποτέ, εννοείται. Πατάτε εκεί, μπαίνετε στο eFood, πληκτρολογείτε Τζακαρού, βλέπετε τον κατάλογο με αυτά που δοκιμάσαμε και άλλα τόσα που προτείνει το κατάστημα. Διαλέγετε τι ταιριάζει στις γεύσεις σας και το eFood το φέρνει σπίτι σας με ένα κλικ. Μέχρι το επόμενο review, να περνάτε καλά και να τρώτε. 3, 2, 1 και πατατατούλα θα μου βγάλεις εμένα? Θα σου βγάλω, ναι. Μπράβο, ωραίος, είδες, έκανε έτσι, σαν μπουκιά μικρού παιδιού. Πλάκα κάνεις, αυτό ρε φίλε, δε, τρως λίγο να το ελαφρύνεις, το κλείνεις και ξεκινάς, κασέτα. Ναι.